Κάνει τρίτη θέση εδώ στην Ολυμπιάδα. Πες μου για το τουρνουά εδώ και πώς είδες και το τελικό. Το τουρνουά της Ολυμπιάδας όλοι το ξέρουν εδώ, είναι από τα αγαπημένα μου. Προσπαθώ όσο μπορώ, νομίζω με εξαίρεση μια χρονιά δεν έχω χάσει κανένα. Συνήθως ήμουνα ή στο τελικό ή έπαιρνα την πρώτη θέση. Εντάξει, και το βγήκαμε τρίτη, δεν πειράζει. Ευχαριστήθηκα τα παιχνίδια πάρα πολύ. Και αυτό είναι που μετράει. Ο τελικός ήταν υψηλού επίπεδου. Δηλαδή τα παιδιά παίξαν πάρα πολύ καλά. Άξια το πήρανε, για μένα. Και ελπίζω και του χρόνου να δώσουμε ραντεβού. Τώρα θα πας Άρδα ή Άγιο Νικολάου? Κατεβήκαμε, η αλήθεια είναι, και για το λόγο ότι για να έχουμε βαθμούς για να πάμε Άγιο Νικόλα. Οπότε περιμένετε αύριο μεθαύριο αν θα... Κατά πάσα πιθανότητα είμαστε μέσα. Οπότε... Πολύ ωραία. Ναι. Οπότε θα τα πούμε και στον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Και στα τελικά έχετε και ψηλότερους στόχους, έτσι φαντάζομαι. Εννοείται, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πρωταρχικός μας στόχος το beach volley. Ναι. Αλλά και μας αρέσει πάρα πολύ και προσπαθούμε να το διασκεδάζουμε και όπου μας βάλει. Πες μου λίγο, εδώ στην Ολυμπιάδα βλέπουμε γεμάτο το γήπεδο, βλέπουμε τον κόσμο να συμμετέχει πάρα πολύ. Το νιώθει πολύ δικό του, έτσι, το τουρνουά αυτό και γενικότερα το άθλημα. Ναι, είναι το γαλατικό χωριό του beach volley αυτό που καλούνται και νομίζω ότι ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι παικτικά περίμενα περισσότερες ομάδες. Θα ήθελα λίγο να είναι πιο ενεργή, άμα το δουν αυτό δηλαδή. Αλλά ο κόσμος γενικά το αγαπάει πάρα πολύ το beach volley εδώ πέρα και παίζουν κάθε μέρα πάρα πολλά άτομα. Πες μου και για τη συνεργασία σου με την Ροδίων Άθλησης. Εντάξει, είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από μένα. Οι άνθρωποι της Ρόδου μου μίλησαν πάρα πολύ ωραία, μου κάνανε πολύ καλή πρόταση. Θέλω να πάω να ανέβει ομάδα, δηλαδή δεν πάω για να επαναπαυτώ, πάω να ανεβάσουμε την ομάδα. Θα έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό. Όφη, έχω ακούσει ότι είχαν πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά και εμείς θα πάμε για την άνοδο, γιατί θέλω να ανέβει. Αυτή η πόλη έδειξε φέτος με το Final Four ότι αγαπάει το βόλεϊ. Και εσύ το έζησες ως παίκτης του ΠΑΟΚ, δεν είναι? Αλλά τώρα με προπονητή τον Κολίτση που τον έζησες στη ΜΕΝ από την Α2 και ανεβήκατε στην Βόλεϊ Λίγκ. Οπότε πάτε να ανεβάσετε. Εσύ δηλαδή πρέπει να ανεβάσει καλή μια ομάδα. Ακριβώς, την ξέρουμε μόνο κάτι τη δουλειά. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλύτερο για να. Και συνεργασία σου με τον Κολίτση, πώς είναι συνήθως? Με τον Σπύρο έχουμε πολλά χρόνια συνεργασία. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά και επικοινωνούμε καλά. Και πιστεύω ότι τον εμπιστεύτηκα στο στήσιμο της ομάδας. Έκλεισα από τους πρώτους θεωρητικά. Τα μεγάλα ονόματα θεωρητικά. Και ελπίζω ότι θα στήσει μια πολύ καλή μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σεζόν να έχεις.